Ενώ στην ευρύτερη οικογένεια υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί. Μιλάμε για την Ζωή Τηγανούρια, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Happy birthday, Ζωή. Thank you very much. Μια μικρή διόρθωση. Ο πατέρας μου είναι βιολιστής. Είναι. Ήταν, ο παππούς μου ήταν, ο πατέρας μου είναι ακόμα. Α, πολύ ωραία. Συγγνώμη για το... Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να είσαι καλά. Και για την ιδέα, έτσι να πούμε, και ραδιοφωνικά χρόνια πολλά, να μου πείτε δηλαδή. Έτσι, ακριβώς. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό το τηλεφώνημα και αυτή η συνεντευξούλα, η μίνι συνεντευξούλα. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, από ηλικία 13 ετών έχεις ασχοληθεί με την παραδοσιακή μουσική. Έχω ασχοληθεί με την παραδοσιακή, με τη μουσική γενικότερα από την κοιλιά της μαμάς μου, για να είμαι ειλικρινής. Για ποιο λόγο? Γιατί ο μπαμπάς μου παίζει βιολί πριν γεννηθώ. Οπότε ναι, ακούω ναι, ναι. από μωρό παιδί μουσικές. Εννοείται. Παραδοσιακές, λαϊκές, οτιδήποτε υπήρχε και ακουγόταν στο νησί εκείνα τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ. Πώς διάλεξες το ακορντεόν αντί για πιάνο? Παίζεις φαντάζομαι και πιάνο, αλλά... Παίζω πιάνο. Ξεκίνησα με αρμόνιο και το ακορντεόν είσαι στα χέρια μου. Με τον ερχομό μου στην Αθήνα, 2-3 χρόνια μετά συγκεκριμένα, όχι αμέσως. Ναι. Όταν το έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου και είδα ότι μου ταιριάζει απόλυτα σαν ήχος, σαν φιλοσοφία μουσική, σαν πάρα πολλά. Είναι πιο δύσκολο το ακορντεόν από το πιάνο? Δεν μπορείς να πεις κανένα μουσικό να είναι πιο δύσκολο ή πιο εύκολο. Μπορείς να πεις το κάθε να έχει την ιδιαιτερότητά του, τις δυσκολίες του, τις δικές του δυσκολίες. Χρειάζεται αφιέρωση χρόνου, χρειάζεται αφοσίωση. Μάλιστα. Από κάθε μουσικό όργανο. Το ακορντεόν μου τέριαξε γιατί το δεξί χέρι ήταν πιο στρωμένο στα πλήκτρα. Mm-hmm. Το αριστερό ήθελε δουλειά, ήταν ολοκένουργιο όργανο, τα μπάση δηλαδή. Ναι. Ασχολήθηκα αρκετά χρόνια και εξακολουθώ να ασχολούμαι και νιώθω μια ζωή μαθήτρια αυτό το μουσικό όργανο. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, γιατί από ό,τι διάβασα στη Wikipedia, έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους λοιπόν, τους μεγάλους. Η λοιπόν, ναι. Θα σε ενημερώσω ότι έχει μείνει στο βιογραφικό μου τουλάχιστον 9 χρόνια πίσω. Α. Θα ενημερώνεσαι από το site μου για το βιογραφικό μου. Ναι. Το zoemusic.net. Η Wikipedia λέει πράγματα, λέει κάτι για 7-8 CD. Εγώ έχω φτάσει ας πούμε, στον αριθμό 20 ναι. προσωπικής δισκογραφίας. Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχει μείνει αρκετά χρόνια πίσω. Ποιος έγραψε αυτό το κείμενο στη Wikipedia? Άμα σου πω ότι δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να καταλάβω από πού το έχουν πάρει. Δεν ξέρεις. Το κείμενο. Δεν γνωρίζω, όχι. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεργάστηκες με Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Πάριο. Συνεργάστηκες συνθετικά ή με τραγούδια δικά σου? Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες και δισκογραφικά και σαν συνθέτης και σαν μουσικός. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο μουσικό στερέωμα. Ναι. Τραγούδια μου έχουν πει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μακεδόνας και ο Μπάσης και ο Δάντης, ο Χρήστος και ο Μπάμπι Τσέρτος τώρα πρόσφατα με το τραγούδι της Επανάστασης, η Ελένη Πέτα, η Αδίτη Κέτη, με πάρα πολλοί τραγουδιστές, πάρα πολλοί, η Κέτη Γαρμπή, είναι πολλά τα ονόματα που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια μου. Ναι. Πάρα πολλοί αυτοί με τους οποίους έχω παίξει στη δική τους δισκογραφία στο μουσικό, στα προηγούμενα χρόνια που δούλευα μαζί τους. 15 χρόνια πλέον έχω τη δική μου πορεία, το δικό μου δρόμο, τη δική μου ορχήστρα, τις συναυλίες μου, τη δισκογραφία μου, την εταιρεία. Οπότε είναι όλα λίγο διαφορετικά από ό,τι όταν πρώτα ξεκίνησα να δουλεύω σαν μουσικός στο χώρο. Και έχεις και το δικό σου το group, το Senso Latino. Η Senso Latino λοιπόν ήταν το 2006 μέχρι το 2011. Ναι. Από το 2011 και μετά συνεργάζομαι με πάρα πολλούς άλλους μουσικούς Έλληνες κυρίως. Γιατί τα πρώτα χρόνια ξεκίνησε τη δισκογραφία με τον Senso Latino. Ήταν η μουσική από την Κούβα. Ναι. Και κάναμε αυτά τα πρώτα μου CD, το Ταγκέρο, το Λιμπερτάγκο, τις πρώτες μου διασκευές. Από τότε μέχρι τώρα έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς άλλους μουσικούς, κυρίως Έλληνες. Εν τω μεταξύ, το 2006 βρέθηκε στην ίδια σκηνή με τον James Brown στο θέατρο Λυκαβητού. Ναι, βέβαια. Και έχετε ίδια μέρα γενέθλια. Ίδια μέρα με τον James Brown, ναι, πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι και η κορυφαία συνεργασία, βέβαια. Δεν το συζητώ. Πώς σου φάνηκε ως χαρακτήρας ο James Brown? Είναι ένας άνθρωπος που με το που το βλέπεις, το πόσο πολύ καλοδιατηρημένος ήταν, περιποιημένος, σοβαρός, ναι, αυστηρός. Σε όλα, ακόμα δηλαδή και στο στήσιμο στη φωτογραφία που βγήκαμε παρέα. Μάλιστα. Σου δημιουργεί δέος όλη αυτή η κατάσταση. Ένας πραγματικά
σημαντικός, πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Γιατί... που πέρασε από τα μουσικά δρόμενα του πλανήτη. Στο ρωτάω αυτό, γιατί το 1987, 87 ή 88 πρέπει να ήταν, ήρθε στην ΚΟ για μία εμφάνιση σε μία μεγάλη δίσκο. Εκεί λοιπόν γνώρισα για πρώτη φορά από κοντά τον James Brown και μου φάνηκε... Ορίστε. Τον έχει γνωρίσει. Δεν κατάλαβα τι είπες. Λέω τον έχει γνωρίσει. Λέω, ναι, ναι, τον έχω γνωρίσει και γι' αυτό σου ρώτησα πώς σου φάνηκε έτσι η συμπεριφορά του και σαν άνθρωπος. Συμφωνείς αυτά που είπα, συμφωνείς όλα αυτά που σου είπα. Στην ΚΟ, ναι μεν ήρθε, αλλά ήταν ένας άλλος άνθρωπος από αυτά που μου περιέγραψες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να βγει στη σκηνή και ο λόγος ήταν δυστυχώς ότι ήταν πολύ λίγος ο κόσμος που είχε έρθει να τον ακούσει. Νευρίασε και... Ναι, ναι, ναι. Νευρίασε και τελικά τον έπεισε ο μπασίστας του συγκροτήματος. Ήμουνα παρόν στην όλη διαδικασία, καθότι είχα και περιοδικό και ήμουν σε ραδιόφωνο. Ως δημοσιογράφος ήμουνα μέσα στα πόδια του εκεί πέρα για να ακούω παραλυπόμενα. Εν πάση περιπτώσει πήγε καλά η βραδιά και με το ίδιο βράδυ ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της δισκοτέκ να του πληρώσει αεροπλάνο να φύγει την ίδια βραδιά και έφυγε. Θα εμφανιζόταν στην Αθήνα. Ναι, δεν σ' ακούω. Του πλήρωσε, λέω. Μ' ακούς τώρα? Ναι, τώρα ακούω πάλι. Του πλήρωσε το ίδιο βράδυ αεροπλάνο. Τον νίκιασε, ήρθε από την Αθήνα, τον πήρε μαζί με το συγκρότημα και τον πήγε στην Αθήνα. Ήταν τόσο αγανακτισμένος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ως παρένθεση. Εγώ έχω άλλη επιλογή, γιατί ήταν sold out μέχρι το θέατρο Λυκαβητού και το θέατρο Γης. Οπότε ήταν πολύ 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 ευχαριστημένος και ήταν πολύ χαρούμενος και η σκηνική του παρουσία ήταν άρτια και οι χορεύτριές του και οι τραγουδίστριές του και η μουσική του, δηλαδή ήταν μια ασύλληπτη εμπειρία. Με Τσίκο Φρίμαν, Άλντι Μέολα, Ομάρ Φαρούκ, Τεμπιλέκ. Τι ακριβώς έκανες? Είναι πολλά τα χρόνια που περάσανε. Ναι. Έχουν υπάρξει αυτές οι στιγμές στην καριέρα μου. Θα σου πω, ας πούμε, τη στιγμή με τον Τσίκο Φρίμαν που επίσης ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για φυσικά, μένα. Φυσικά. Στην αυλία στη Σαμοθράκη, στο νησί μου. Α, στους Πύργους Κατελούτσι, με Πανσέλινο, Αμπουστιάτικη, το νησί Τίγκα. Τουλάχιστον δεν χώραγε κόσμο πολύ ο χώρος και ήταν, είχε τουλάχιστον 2.000 άτομα. Οι 500 μέσα και οι άλλοι 1.500 απ' έξω. Απλωμένοι στην περιοχή όλοι εκεί. Ναι. Στην παλιά πόλη. Και έρχεται ο Τσίκο Φρίμαν, είχαμε γνωριστεί στο καράβι που ερχόταν για Σταματάκι και διακοπές, και έρχεται στη συναυλία και βλέπει το χαμό και κατευθείαν φεύγει και πάει και φέρνει το σαξόφωνο. Και ανέβηκε πάνω, έτσι όπως ήταν δηλαδή, χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα, και αρχίσαμε και παίζαμε. Θυμάμαι εγώ τότε έπαιζα το βάλς του Γκαλιάνο. Και έπαιξε λίγο μαζί μου και ξαφνικά κάνω μια παύση στους μουσικούς και αρχίζει και κάνει σόλο δικό του. Ναι. Μες στο κομμάτι. Ναι, ναι. Ήταν από τις πιο συγκινητικές βραδιές που έχω ζήσει ως καλλιτέχνης. Ναι, είσαι τυχερή με Τσίκο Φρίμαν τώρα. Εντάξει. Είμαι πολύ τυχερή πραγματικά, γιατί είναι ένα τεράστιο. Υπάρχει και συνέντευξη στην οποία μιλάει για μένα, έχει πει και κάποια πολύ όμορφα λόγια για μένα. Σου είπα, υπήρξαν στιγμές τύχης και συγκυρίας στην καριέρα μου που με οδηγούν, με καθοδήγησαν, πώς να σου το πω. Και που έχω να θυμάμαι πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα. Σου εύχομαι η συνέχεια να είναι έτσι εξίσου επιτυχημένη η πορεία σου και ένα χρόνο μεγαλύτερη δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Έχουμε κάθε χρόνο. Πολλά πράγματα που μας περιμένουν. Τώρα περιμένουμε να κυκλοφορήσει η ταινία του Hollywood, το Tango Salom. Που υπογράφεται το soundtrack όλης της ταινίας. Α, μην μου λες τέτοια. Πολύ πολύ σημαντική του Γκαμπριέλ Μπολόνια στην σκηνοθεσία, που παίζουν μέσα πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Ναι. Όπως η Λενή Καζάν, η Ρενέ Τέιλορ, η Καρίνα Σμυρνόφ, πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Είναι μια κωμωδία που έχει ήδη πάρει πολλά βραβεία σε φεστιβάλ, γιατί αυτή την περίοδο παίζει σε φεστιβάλ. Και αγωνία μεγάλη για να βγει και στο κινηματογράφο, να βγει, να κυκλοφορήσει και στους σινεμάδες, ξέρεις, να τη δούμε όλες, δουν και όλοι, γιατί εγώ ακόμα δεν μπορώ να τη δείξω. Εγώ την έχω δει, έχω τρελαθεί με τον άνθρωπο, αλλά πριβέ, μόνο πριβέ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σου ευχόμαστε τα καλύτερα
και θα ακούσουμε ένα τραγούδι ή μάλλον ένα μουσικό θέμα δικό σου, αγαπημένο, το Our Last Tango. Yes. Αν ακούσουμε το Last Tango, να ξέρεις ότι είναι η αιτία για την οποία έγραψα μουσική στο Tango Salon και έχω χρησιμοποιήσει το Last Tango σε πολλές κοινές ταινίες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ τις ευχές μου, Χριστός Ανέστη, στους ακροατές. Σε όλους. Πολλά και σε σένα. Ευχαριστούμε. Και να είμαστε γεροί να τα λέμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Ζωή τη Γανούρια με Ελένη Βουδουράκη, Our Last Tango, το τελευταίο μας ταγκό. Ο μεγάλος